Στο πλαίσιο της σημερινής συνέντευξης τύπου για το κλειστό γυμναστήριο Βελεστίνου στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας στο Βόλο, υπήρξε και μία έκπληξη για τον Περιφερειάρχη κύριο Κουρέτα. Ετοιμάστηκε από την Αντιπεριφερειάρχη κυρία Παπαδημητρίου και τους συνεργάτες του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης σήμερα έχει τα γενέθλιά του, τα 62 συγκεκριμένα γενέθλιά του, και τον ευνηδίασαν εντός εισαγωγικών με μία τούρτα. Οι στιγμές ήταν ιδιαίτερες πάντως. Με δεδομένο παράλληλα ότι ο Περιφερειάρχης προσέχει και τη διατροφή του. Με μαύρα, άσπρα έχει ο Φώτης, εγώ θα έχω μαύρα, και ο Γιάννης. Όλοι να λένε να ένας ο Φώτης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε ίσως ενημερωμένοι, έτσι. Εγώ τα έκανα όλα. Γυμναστήριο κλειστού στίβου και όχι ποδηλατοδρόμιο προωθείται από τη νέα Περιφερειακή Αρχή, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας, ο οποίος βρέθηκε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Πλαισιωμένος από την Υφυπουργό Παιδείας κ. Μακρύ, τον βουλευτή Μαγνησίας Νέας Δημοκρατίας κ. Μπουκόρο, τον δήμαρχο Ρήκα Φεραίου κ. Νασίκα, αλλά και την αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας κ. Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι άλλαξε η χρήση γης που επρόκειτο να διατεθεί για το ποδηλατοδρόμιο στο Βόλο και πλέον η έκταση θα διατεθεί για την κατασκευή γυμναστηρίου κλειστού στίβου. Στη σημερινή σύσκεψη το παρόν έδωσε και ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μεϊκόπουλος. Ενώνουμε την ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για ένα, θεωρώ ότι θα είναι εμβληματικό κτίριο, γυμναστήριο στο Βελεστίνο, το οποίο νομίζω ότι έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος πραγματικά θα δώσει μια ποιότητα ζωής, γιατί εμείς και σαν καινούργια Περιφερειακή Αρχή έχουμε βάλει ένα στόχο να ενισχύσουμε πάρα πολύ την ποιότητα ζωής με γυμναστήρια και κλειστά κολυμβητήρια. Ήδη έχουμε ανακοινώσει αρκετά κλειστά κολυμβητήρια και γυμναστήρια. Οπότε ήρθε και η σειρά του κυρίου Νασίκα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή είχε βάλει τα αιτήματά του και καλώς, νομίζω. Παρούσες και παρόντες σήμερα σε μια ευχάριστη εξέλιξη, αποτέλεσμα καλής συνεργασίας Περιφέρειας και Δήμου Ρήγα Φεραίου. Μια εξέλιξη που την καλωσορίζω με πρόσθετη ευχαρίστηση, γιατί κατάγομαι από το Βελεστίνο, αλλά και γιατί στις αρμοδιότητές μου στο Υπουργείο είναι και ο σχολικός αθλητισμός. Άκουσα προσεκτικά το πρόγραμμα του Περιφερειάρχη. Χαίρομαι που είναι αυτού του είδους οι εγκαταστάσεις στη Μαγνησία, περιλαμβάνονται στη δική του προγραμματική δέσμευση, άρα και στην υλοποίησή του. Το καλωσορίζω και νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή που προϊονίζεται και μια πολύ καλή συνέχεια. Είναι πράγματι μια πολύ ευχάριστη στιγμή σήμερα η ανακοίνωση αυτού του έργου του κλειστού γυμναστηρίου στο Βελεστίνο. Είναι μια προσπάθεια που είχαμε ξεκινήσει συνολικά πριν 5 χρόνια. Τώρα ευωδώνει μέσα από το πρόγραμμα του Περιφερειάρχη του κυρίου Κουρέτα και η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι μια απτή απόδειξη ότι τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων με τα οποία η κυβέρνηση μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων τα διοχετεύει στις περιφέρειες για μια αποκεντρωμένη διαχείριση των πόρων, έρχονται να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο. Υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση αυτή τη θετική είδηση σε σχέση με την αθλητική ανάταξη της περιοχής του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Θεωρώ πως εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στην περιφέρεια Θεσσαλίας ασχολούνται με τον αθλητισμό, συνεπώς το να διαμορφώνουμε όρους ανάταξης των αθλητικών υποδομών, αναβάθμισης αυτών αλλά και δημιουργίας καινούριων, νομίζω δημιουργούμε υπεραξία. Ένα όραμα δεκαετιών για το Βελεστίνο, ένα όραμα δεκαετιών για το Δήμο Ρήγα Φεραίου γίνεται πλέον πραγματικότητα. Και ένα προσωπικό μου όραμα από τη στιγμή που ανέλαβα δήμαρχος το 2014, επειδή είμαι γέννημα θρέμα του Βελεστίνου, μεγάλωσα, γεννήθηκα, ανδρώθηκα εκεί, αίτημα της νέας γενιάς από τότε της δικιάς μου και των άλλων γενιών που έρχονταν ήταν να γίνει ένα κλειστό γυμναστήριο στο Βελεστίνο. Με το που ανέλαβα το 2014, κύριε Περιφερειάρχη, ήταν ο πρώτος μου στόχος. Πέρασε βέβαια μια δεκαετία από τότε και πολλές δεκαετίες προηγούμενα. Καταρχήν θα ήθελα και να σας ευχαριστήσω προσωπικά και την κυρία την Περιφερειάρχη, η οποία ήταν η πρώτη η οποία με δέχτηκε στο γραφείο της και άκουσε το αίτημα του Βελεστίνου και του Δήμου Ρήγα Φεραίου για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου εμβληματικού κλειστού γυμναστήριου στο Βελεστίνο. Χαίρομαι ιδιαίτερα σήμερα
που βρισκόμαστε σε όλοι εδώ, όλοι οι παράγοντες του Δήμου Ρήγα Φεραίου, και ένα πάγιο αίτημα όλων των πολιτών για αυτό τον αθλητικό χώρο σήμερα ξεκινάει να υλοποιείται. Εμείς θα βρισκόμαστε δίπλα σας σε ό,τι μας χρειαστείτε. Ο κ. Κουρέτας πάντως συμπλήρωσε χαρακτηριστικά ότι γνώμονας για την περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η δημιουργία νέων αθλητικών έργων. Μάλιστα, τόνισε ότι αυτά αναμένεται να ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα.